και είμαι και εγώ μέλος αυτής της συνεργατικής κοινότητας, την οποία θεωρώ πάρα πολύ σημαντική ως παράδειγμα, γιατί η συνεργατική κοινότητα είναι συνεφασμένη με το ανθρώπινο επάγγελμα από τις απαρχές του, δηλαδή από τα μεσαιωνικά, από τις μεσαιωνικές συντεχνίες των κτιστάδων, και νιώθουμε έτσι με κάποιο τρόπο ότι συνεχίζουμε αυτή την πρωταρχική παράδοση του αρχιτέκτονα, αρχιμάστορα. Η σύμπραξη εξάλλου των ανθρώπων και η δημιουργία συνεταιρισμών δεν είναι κάτι καινούργιο και στην πραγματικότητα υπάρχει από τη δημιουργία των ανθρώπινων κοινοτήτων. Αφού ουσιαστικά πρωταρχικό αίτιο της δημιουργίας μιας συνεργατικής κοινότητας ή ενός συνεταιρισμού είναι το κοινό όφελος από τη συμβίωση και από την συνένωση των δυνάμεων των ανθρώπων. Τέτοια παράδοση υπάρχει και στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, θα αναφέρω έτσι ενδεικτικά την συντεχνία των Αμπελακίων. Και έτσι νιώθουμε ότι και εν έτη 2016 το This is a COP, αυτό είναι μια συνεργατική κοινότητα, συνεχίζει σε αυτά τα χνάρια. Όπως είπαμε όλοι εδώ, βασικό στοιχείο λοιπόν είναι αυτή η συνέβρεση, η συγκέντρωση των ανθρώπων με στόχο τον διάλογο και την επίλυση προβλημάτων. Έτσι, στο κεντρικό χώρο του Περιπτέρου θα φτιάξουμε έναν κύλο αμφιθεατρικό χώρο, μια πρωταρχική δομή διαλόγου, λόγου και πράξης, όπου θα συγκεντρώνονται και θα γίνουν οι εκδηλώσεις που προανέφερε και η Χάρης. Στη συνέχεια, στον πίσω χώρο, έχουμε ένα εργαστήριο, έχουμε μακριά τραπέζια, τα οποία είναι ένα εργαστήριο, μια ερευνητική μηχανή, και εκεί εκτίθεται όλη η ερευνητική εργασία που έχουμε κάνει όλοι οι συμμετέχοντες, που θεωρούμε ότι είναι βασικό στοιχείο στην αρχιτεκτονική πράξη, η εργασία δηλαδή ερευνητική. Σε αντίθεση λοιπόν με τις προηγούμενες πρακτικές της Biennale, όπου ήταν κυρίως έκθεση και ήταν ο πρωταρχικός στόχος ήταν η κατανάλωση ίσως αρχιτεκτονικών εντυπώσεων, εμείς θα θέλαμε το διάλογο αυτό που έχουμε ξεκινήσει εδώ να τον ανοίξουμε στη διεθνή κοινότητα και να συμμετάσχει σε αυτό το πείραμα το αρχιτεκτονικό, το χωρικό, αλλά και το ανθρώπινο, με μία έννοια.